Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Θέλω καταρχάς να επισημάνω ότι υπάρχει μια ιδιοτέλεια ότι βρίσκομαι στο πάνελ αυτό. Ήθελα να μιλήσω για τους νέους και όχι για ένα ζήτημα πολύ πιο θεσμικό. Και επειδή έχω στερηθεί την επικοινωνία, την επαφή με τους νέους που τόσα χρόνια είχα στο Πανεπιστήμιο και επειδή πιστεύω ότι η μεγάλη διακύβευση για μας θα είναι οι πολιτικές για τους νέους. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε τους νέους. Όταν εξελέγην το 2019 και με ρώτησαν «Μα ποιους θα αντιπροσωπεύσεις εσύ ως βουλευτής επικρατείας», είπα «Τους νέους που δεν έχουν φωνή και τις επόμενες γενιές που δεν θα αποκτήσουν άμεσα». Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τους νέους. Και βλέπουμε πολλές φορές την απογοήτευση και το θυμό. Βλέπουμε στους νέους να αποστασιοποιούνται από την πολιτική την ίδια στιγμή που οι νέοι όλο και περισσότερο θέλουν να ασχολούνται με τα κοινωνικά ζητήματα. Τους αφορούν τα ζητήματα της κοινωνικής ευθύνης. Η αποστασιοποίηση από την πολιτική οφείλεται και επειδή αισθάνονται απομονωμένοι, αισθάνονται ότι στην πραγματικότητα βιώνουν ένα αποκλεισμό από την πολιτική και επειδή η πολιτική δεν λογοδοτεί. Αυτό προσπαθούμε από την πρώτη μέρα να το ανατρέψουμε. Όχι πάντοτε με επιτυχία, προσπαθούμε να το ανατρέψουμε και βιώνουμε τις δυσκολίες των νέων ανθρώπων. Η δυσκολία του να ξεκινήσουν την οικογένεια. Και τι κάναμε γι' αυτό? 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, 30.000 θέσεις περισσότερες στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, όλες εκείνες οι δυνατότητες που παρέχονται σήμερα στο πλαίσιο ακριβώς της οικογενειακής ευημερίας. Πώς θα δουλέψω? Θα έχω ασφαλή δουλειά? Θα είναι το μέλλον μου το εργασιακό σίγουρο? Τι κάναμε γι' αυτό? Φέραμε για πρώτη φορά άδειες οι οποίες ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή. Πατρική άδεια, άδεια για τον πατέρα, εξίσου με την μητέρα, τη δυνατότητα η εργασία να γίνεται εξ αποστάσεως και ευέλικτα, έτσι ώστε να μπορεί να ισορροπεί με την οικογένεια η εργασία και βέβαια για πρώτη φορά στην Ελλάδα το δικαίωμα αποσύνδεσης. Να μπορεί ο καθένας, φεύγοντας από την εργασία του, να αφοσιώνεται στην οικογένειά του χωρίς να χρειάζεται ανά πάσα στιγμή να βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Θα μπορέσω να στήσω μία δουλειά, μία καινούρια δουλειά στην πατρίδα μου? Σε αυτό έχει γίνει μία μεγάλη προσπάθεια. Για πρώτη φορά φέραμε την πολιτική του πρώτου ενσύμου. Επιδοτείται το πρώτο ένσημο για εκείνους που δεν έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία, έτσι ώστε οι εργοδότες να κινητροδοτούνται 1.200 ευρώ για κάθε καινούρια θέση πλήρους απασχόλησης. Δημιουργούνται οι συνθήκες για τις καινούργιες, τις νεοφυείς εταιρείες. Εκείνες οι εταιρείες οι οποίες υπάγονται στο νέο θεσμό του Elevate Greece, ουσιαστικά χρηματοδοτούνται έτσι ώστε να μπορέσουν νέοι άνθρωποι να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, δημιουργείται ένας ολόκληρος φορέας ακριβώς για την ανάκτηση του εργατικού δυναμικού, το οποίο χάσαμε, υψηλού εργατικού δυναμικού, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Για 7 έτη υπάρχουν φορολογικές διευκολύνσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις για εκείνους οι οποίοι επαναπατρίζονται. Ήδη ένα σημαντικό αριθμό νέων ανθρώπων έχει επανέλθει χάρη σε αυτό στην πατρίδα μας. Και βεβαίως, παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το μέλλον των νέων ανθρώπων, όπως είναι για παράδειγμα η κατάργηση της γονικής, του φόρου γονικής παροχής έως 800.000 ευρώ, γιατί για να μπορούν να αξιοποιούν οι νέοι άνθρωποι την περιουσία, την πατρική, την μητρική, και να μην λιμνάζει η περιουσία αυτή και βέβαια για πρώτη φορά ένας ασφαλιστικός κουμπαράς στον οποίο θα μπαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές και θα μπορούν να κεφαλαιοποιούνται προς χάριν των επόμενων γενεών. Και όλα αυτά ταυτόχρονα με τις οριζόντιες πολιτικές που έχουν να κάνουν με τις ευάλωτες ομάδες, με τις ομάδες των ομοφύλων, με την ισότητα η οποία αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες, με τα ζώα συντροφιάς, όλες τις πολιτικές οι οποίες αναδεικνύουν την κοινωνική μας ευαισθησία. Θέλω να πω στα νέα παιδιά ότι αυτοί αποτελούν το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας. Και δεν μπορώ να τους πω, και το λέω με ειλικρίνεια, ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει. Δεν θέλω με κανένα τρόπο, ούτε εγώ και κανείς από την κυβέρνησή μας, να περιορίσει τις φιλοδοξίες τους, να τις βάλει σε ένα προκρούστη.
είναι πολύ σημαντικό να διατηρούν υψηλές προσδοκίες και υψηλή κριτική απέναντι στην κυβέρνησή μας. Να έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις από την κυβέρνησή μας. Και κυρίως να πιστεύουν και να έχουν φιλοδοξίες και να είναι αισιόδοξοι. Έλεγε ο Αϊνστάιν, η λογική θα σε πάει από το Α στο Β. Στην πραγματικότητα όμως η φαντασία θα σε πάει παντού. Και θέλω να κλείσω με μία παραβολή από τον Πλάτωνα στον Τίμεο, στον διάλογό του το Σοκρατικό. Έλεγε ένας Αιγύπτιος ιερέας στο Σόλωνα, «Εσείς οι Έλληνες, αΐ παιδες εστέ, είστε πάντα νέοι, Έλλην ουκέστη γέρον». Δεν υπάρχει Έλληνας γέρος, θέλοντας ακριβώς να δείξει το πόσο νεανικό είναι το φρόνημα των Ελλήνων. Και θέλω εδώ, από το βήμα αυτό, να διαβεβαιώσω τη νέα γενιά που σήμερα δίνει ένα βροντερό παρόν ότι εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετούμε το σήμερα αυτής της γενιάς και όχι μόνο το αύριο και το μεθαύριο, αλλά να υπηρετούμε όλες τις μελλοντικές γενιές. Γιατί οι νέοι δεν είναι μόνο για το αύριο, είναι και για το σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.